Στο θέμα που έχει προκύψει με την υδροδότηση του Μαναθοκάμπου, αναφέρθηκε μιλώντας στην κάμερα της Σαμιακής Τηλεόρασης ο αντιδήμαρχος Δυτικής Σάμου, κ. Δημήτρης Βολακάκης. Κάθε χρόνο, από μέσα Σεπτεμβρίου έως και τέλη Οκτωβρίου, υπάρχει ένα ζήτημα όσον αφορά την επάρκεια νερού. Το ζήτημα έχει να κάνει ως εξής για τη φετινή χρονιά. Επειδή πέρυσι οι βροχοπτώσεις δεν ήταν αρκετές και φέτος, τουλάχιστον μέχρι τώρα, δεν έχει κάνει ακόμη βροχές, υπάρχει μεγάλη ανομβρία και το ζήτημα είναι ότι οι γεωτρήσεις, λόγω του ότι έχουν κατέβει οι υπόγειες δεξαμενές πάρα πολύ, στην εκκίνησή τους όταν λειτουργούν, τραβάνε μια μικρή ποσότητα από χώμα. Εμείς από την τελευταία μέτρηση που έχουμε από τις υπηρεσίες μας, το νερό είναι κανονικό, δεν είναι ακατάλληλο. Αλλά επειδή εντοπίσαμε το ζήτημα με το χώμα, συνιστούμε στους συμπολίτες μας να μην πίνουν νερό. Ήδη έχει γίνει μέτρηση όσον αφορά την καταλληλότητα πάλι του νερού, όπως γίνεται κάθε μήνα δηλαδή. Περιμένουμε τα αποτελέσματα. Εάν δεν υπάρξει κάποιο ζήτημα, θα ενημερώσουμε τον κόσμο να το χρησιμοποιεί κανονικά. Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι θα πρέπει να μην υπάρχει μεγάλη υπερκατανάλωση, να προσέξουμε, να μην ποτίζουμε, να μην πλένουμε πάρα με τις ώρες αυλές και να μην ξοδεύουμε γενικά το νερό άσκοπα. Το ίδιο ζήτημα έχει προκύψει και στα Σκουρέικα. Σήμερα το πρωί, σε συνομιλία που είχαμε με τον πρόεδρο των Σκουρέικων, λέει και εκείνος ότι έχει ζήτημα. Όπως γνωρίζω, και σε άλλα σημεία της Σάμου υπάρχει το ίδιο ζήτημα. Ας ελπίσουμε την επόμενη εβδομάδα που λέει ότι θα κάνει βροχοπτώσεις. Μόλις κάνει βροχή, θεωρούμε ότι θα λυθεί άμεσα. Εμείς έχουμε προβεί σε κάποιες ενέργειες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το ζήτημα για τα επόμενα χρόνια. Φέτος φυσικά δεν προλαβαίνουμε, τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια. Με κάποιες ενέργειες, τις οποίες θα συζητήσουμε με τον Δήμαρχο και με τις υπηρεσίες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε μόνιμη λύση στο ζήτημα αυτό, όσον αφορά για την περίοδο αυτή. Σε γενικές γραμμές, η υδροδότηση γίνεται σε πάρα πολύ καλή, με πάρα πολύ καλή, δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα. Ο κύριος Βολακάκης αναφέρθηκε και στο έργο της αντικατάστασης του δικτύου ίδρευσης, το οποίο αναμένεται να υλοποιηθεί. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ήδη έχει δημοπρατηθεί το έργο του Μαραθοκάμπου όσον αφορά τα δίκτυα της ίδρευσης. Είναι ένα έργο 837.000 ευρώ. Περιμένουμε να υπογράψει ο εργολάβος, ο οποίος το έχει πάρει είναι ο κύριος Μαργαρώνης, και αναμένεται το έργο να ξεκινήσει έως το τέλος του χρόνου, αρχάς του 2022. Το χωριό μας έχει αρκετά σημεία που είναι με αμυαντοσωλήνα, τους παλιούς τους αμυαντοσωλήνες. Θα γίνει αντικατάσταση, είναι ένα μεγάλο έργο, περιλαμβάνει δεξαμενή, δίκτυα και πιστεύουμε ότι θα δώσει μια μεγάλη όθηση όσον αφορά την ποιότητα του νερού μας.